Θα πω μόνο ότι χαίρομαι πάρα πολύ που έχω απέναντι στην οθόνη μου τη μοναδική, the one and only, την αγαπημένη μας Θέκλα Πετρίδου, και να πω εκ μέρους των ακροατών για τη συνεξάρτηση, έχει στείλει κόσμο στην ψυχοθεραπεία, ήταν εκπομπάρα εκείνη. Καλή σεζόν, πώς το λένε, podcast σεζόν. Έτσι, οτιδήποτε σεζόν. Λοιπόν, για μένα είναι ψυχοεκπαιδευτική σεζόν. Έτσι, ό,τι σεζόν θέλει ο καθένας να είναι, και επικοδοματική και δημιουργική. Να είναι όμως και λίγο φλερτέσιους θέλουμε, Θέκλα Πετρίδου. Α, φλερταριστική. Ακριβώς, γι' αυτό σήμερα θα μιλήσουμε για τους νέους κανόνες του dating, του flirting. Και δεν είναι τυχαίο, αρκετοί ακροατές και ακροάτρες θα έχουν δει αυτά τα γερούνδια που κυκλοφορούν σε διάφορα site. Να ορίσουμε λίγο τα γερούνδια πριν μπούμε στο θέμα. Okay. Είναι και ενδεικτικό του πόσο πολύπλοκες είναι οι σχέσεις ή πάντα ήταν, θα μας πεις. Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια του, γιατί όχι. Έχετε ακούσει το bread crumbing. Bread crumbing είναι εδώ, λέει. Ή simmering είναι συνώνυμα. Αυτό που πετάω ηλεκτρονικά ψίχουλα στον άλλον για να κρατάω το ενδιαφέρον του. Ή το simmering το σιγοσβήνω. Ghosting είναι αυτό το οποίο έχουμε βγει, έχουμε κάνει σχέση, δεν ξέρω, μια εβδομάδα σε ενός μήνα. Εξαφάνιση χωρίς εξηγήσεις. Μπράβο. Το φάντασμα. Εξαφάνιση χωρίς εξηγήσεις. Απλά εξαφανίζεται ο κύριος ή η κυρία. Εντός εισαγωγικών το κύριος ή η κυρία. Εννοείται. Γιατί ένας κύριος ή μια κυρία, ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται και αγαπάει πραγματικά, δεν θα κάνει ghosting, δεν θα εξαφανιστεί χωρίς εξηγήσεις. Δικαιούται ο καθένας να τελειώσει μια σχέση. Αλλά είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να πούμε στον άλλον άνθρωπο γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο σταματάω τη σχέση. Να είναι υπόλογος, βέβαια. Λοιπόν, συνεχίζω. Zombing είναι όταν κάποιος εμφανίζεται μετά από αρκετό καιρό στη ζωή μας, χωρίς εξηγήσεις, σαν το zombie δηλαδή. Orbiting είναι όταν, επίσης μετά από μία σχέση, ακόμα και βραχίδια, τύπου, ξέρω εγώ, 2-3 εβδομάδων, ένα μήνα, αυτό τέλος πάντων, έχουμε χωρίσει, έχει κάνει ghosting, αλλά μας παρακολουθεί online, είχε μπει δηλαδή σε τροχιά. Και ξέρετε, τώρα κλείνω το μάτι, βλέπει τα story μας και αναρωτιόμαστε με τις φίλες μας, ναι, αλλά τα story μου τα είδε, τι σημαίνει αυτό? Τίποτα δεν σημαίνει, τέτοιες μπλε σημαίνει. Καλά τα λες. Gaslighting. Δηλαδή, πες. Κουράστηκα να λαμβάνω email. Είδε το story μου, τι σημαίνει αυτό? Τίποτα. Τίποτα. Τι σημαίνει είδε το story σου? Δεν είδε το story μου. Τι σημαίνει αυτό? Τίποτα. Ένας ο οποίος σε θέλει πραγματικά, μια η οποία σε θέλει πραγματικά, θα κάνει μια κουβέντα μαζί σου face to face, πρόσωπο με πρόσωπο, ή μήνυμα με μήνυμα, ή βιντεοκλήση, κάμερα με κάμερα, και θα σου πει «Σε γουστάρω, σε πεθύμισα, θέλεις να βρεθούμε να συζητήσουμε, να δούμε αν αυτό που είχαμε μπορούμε να το ξαναέχουμε ή να κάνουμε κάτι καινούριο». Θεωρώ ότι είναι πολύ ψυχοπαθολό, πολύ ψυχοπαθοκουραστικό θα έλεγα. Και χάσιμο χρόνο. Είμαστε... Ναι, εμένα δεν με νοιάζει ποιος είδε τα story μου. Πραγματικά χαίστηκα. Θα μου πεις, φυσικά βλέπουν 3-4 χιλιάδες άνθρωποι τα story μου. Αλλά και 5 άνθρωποι να βλέπαν τα story μου. Πάλι. Δεν θα μπαίνα στην ιστορία, στην διαδικασία να δω ποιος είδε το story μου. Γιατί το να δει το story μου κάποιος δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Τίποτα. Ναι. Τίποτα δεν είναι. Αν ήταν να σημαίνει, θα το είχαμε καταλάβει, παιδιά. Και το icing, να πω και τέλος, είναι αυτό που το βάζει τον άλλο στον πάγο, έτσι. Με δικαιολογίες. Τέλος πάντων. Και τον έχεις εκεί έτοιμο για να πας να τον ξαναπαυτώσεις και μετά να τον ξαναβάλεις στον πάγο. Αυτά λίγο πολύ τα γερούνδια που αναφέρθηκαν είναι μια εδρεωμένη κατάσταση στο σύγχρονο dating και flirting, Θέκλα. Βοήθεια, έχω να πω. Εκ μέρους των ακροατών, λέω. Αυτή είναι η κατάσταση και το μόνο που ακούς σε παρέες είναι ότι τα πράγματα είναι πια αδύνατα στις σχέσεις. Είναι πια αδύνατα, είναι πια καλύτερα από παλιά, είναι χειρότερα από παλιά. Είναι σκατά η φάση. Έτσι. τώρα εντάξει. Γι' αυτό σε αγαπάμε, γι' αυτό τέλειος. Εντάξει, αυτή είναι το πολύ ψάχτης, ναι, δηλαδή. Ό,τι θυμάμαι... σκέφτηκα και όλα θα γίνουν. Ναι. Θυμάμαι το 1998, όταν ξεκίνησα να βλέπω κόσμος ψυχολόγος, ότι ήταν πολύ πιο εύκολο το να γίνει μια σχέση και ήταν και πολύ πιο εύκολο το να θεωρηθεί ότι μια σχέση είναι σχέση.
Όχι ότι οι άνθρωποι δεν είχαν προβλήματα στις σχέσεις τους τότε, εννοείται ότι κατέφευγα στο ψυχολόγο, αλλά ήταν εύκολη η δημιουργία, ήταν ευκολότερη η δημιουργία μιας σχέσης στα τέλη της δεκαετίας του 90. Ή του 2000 νομίζω λέτε. Λοιπόν, δεν τα ξέρω καλά αυτά με το να λέω τη δεκαετία του τάδε και του τάδε. Λοιπόν, όπως και να έχει, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και το βασικότερο πρόβλημα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν έχουν καμία απολύτως διάθεση να επενδύσουν στην ερωτική τους ζωή και να κουπιάσουν πνευματικά προκειμένου να εξελίξουν τον εαυτό τους και να τον κάνουν κατάλληλο για σχέση. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνουμε μια βόλτα στα καπί και να ψάχνουμε να βρούμε κάποιον για να κάνει sprint στα 100 μέτρα να πάει στους Ολυμπιακούς. Και καμία διάθεση για να είναι υπόλογη. Αυτό το accountability, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πει ο άλλος έβγαινε με τον κάποιον 2 μήνες, 3 μήνες και μετά να πει ξέρεις δεν μου βγαίνει άλλο, λυπάμαι πολύ. Ανταυτού μπορεί όλος να εξαφανιστεί. Δηλαδή αυτό είναι και λίγο σε μια κλίμακα ηθικής που δεν μου αρέσει η λέξη. Λίγο ανήθικο ρε παιδί μου τώρα. Βεβαίως τι να κάνουμε. Ανήθικο. Φυσικά. Βεβαίως είναι ανήθικο αυτό να συμβεί σε οποιαδήποτε σχέση. Ακόμη και εσύ και εγώ που η σχέση μας είναι φιλική και συνεργασιακή. Συμφωνώ. Αν μου στείλεις ένα μήνυμα και εγώ το δω και σε αφήσω στο διαβάστηκε και δεν σου απαντήσω, σημαίνει ότι σε προσβάλλω, σε υποτιμώ και σου στέλνω το υποσυνείδητο με ξεκάθαρα εδώ μήνυμα ότι χαίστηκα για σένα Δέσποινα. Εντάξει, τώρα εάν τύχει να κάνω σύν ένα μήνυμα την ώρα που έρχονται δεκάδες στο κινητό μου και μετά από μισή ώρα σου στείλω Δέσποινα μου συγγνώμη που δεν σου απάντησα αμέσως ήμουνα σε μια συνεδρία και τώρα σου απαντάω, δεν είναι το ίδιο, αλλά σε οποιαδήποτε σχέση και να βρίσκεσαι, με οποιονδήποτε άνθρωπο και να βρίσκεσαι, είναι θέμα ανθρωπισμού, όχι ευγένειας. Ανθρωπισμού να βλέπεις τον άνθρωπο με τον οποίο συνδέεσαι ως άνθρωπο, με συναισθήματα και με δικαίωμα να είναι καλά. Και πόσο μάλλον αυτή ερωτική η σχέση, έτσι. Δεν νομίζω ότι στις ερωτικές σχέσεις έχουμε περισσότερες υποχρεώσεις από ό,τι στις φιλικές. Συμφωνώ, στις κοινωνικές και στις συνεργασιακές και στις οικογενειακές. Γιατί υπάρχουν πολλά καλόπαιδα, slash, αφού σου αρέσουν οι αγγλικές λέξεις, κολόπαιδα. Καλόπαιδα, κάθετος κολόπαιδα. Ναι, το ναι, μια ναι. Χαρά συμπεριφέρονται στη μαμά τους και στη γιαγιά τους και στη θιά τους. Καλά τα λέει. Μια χαρά συμπεριφέρονται στον κολλητό τους ή σε ένα συνάδελφό τους. Αλλά συμπεριφέρονται σκάτα στα αγκομενικά τους. Ναι, οπότε ναι, ναι, μην μου λες ότι ιδιαίτερα στις ερωτικές σχέσεις πρέπει να είσαι καλά. Σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις πρέπει να είσαι άνθρωπος. Άνθρωπος με άρφα κεφαλαίο, καλλιεργημένος άνθρωπος, πνευματικός άνθρωπος. Γιατί δηλαδή, όμως έχουμε οδηγηθεί εδώ, δεν ξέρω τι να πω. Γιατί υπάρχει πνευματική κρίση, Δεσποίνα. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απαίδευτοι και ψυχικά και συναισθηματικά και πνευματικά. Ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία πρωτεύοντα θέματα είναι η ύλη, το χρήμα, και να περνάμε καλά. Το έγκλημα. Δεν υπάρχει καθόλου στην ατζέντα της σημερινής συνθήκης της κοινωνικής. Καλλιέργεια. Η πνευματικότητα, η καλλιέργεια και η παιδεία. Βέβαια κάποιος θα μου πει τι μας λες τώρα ρε Θέκλα, έχουμε μια οικονομική κρίση η οποία διαρκεί πάνω από δεκαετία. Τι μας λες τώρα. Αυτό που λέω είναι, που θα πω είναι ότι είχαμε οικονομική κρίση και τη δεκαετία του 40 για παράδειγμα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πεινούσαν οι άνθρωποι αλλά εξακολουθούσαν να διατηρούν κάποιες ανθρωπιστικές αξίες. Νομίζω το πρόβλημα στην εποχή μας είναι ότι έχουμε αποτινάξει τις παραδοσιακές αξίες όχι κακώς. Δεν το θεωρώ αυτό κακό. Θα έλεγα. Δεν θεωρώ κακό ότι πλέον σταματήσαμε να είμαστε θρησκόληπτοι, σταματήσαμε να είμαστε φανατισμένοι με μια πολιτική κομματική ιδεολογία, ότι πλέον δεν πιστεύουμε στις κυβερνήσεις και αυτά. Δεν το θεωρώ κακό σε καμία περίπτωση. Το πρόβλημα είναι ότι αποτύχαμε συνολικά
να υποκαταστήσουμε τις ιδέες που έχουμε, τις αρχές και τις αξίες που έχουμε ξεπεράσει με νέες ανθρωπιστικές αξίες. Δηλαδή δεν καλυ... το, με... το μεγάλο, μέρος... μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν καλλιεργείται. Δεν έχει άξονες. Δεν έχει ηθική. Καλά έκανες και χρησιμοποιήσεις τη λέξη ηθική. Υπάρχει κοινωνική ηθική, προσωπική ηθική, ναι, θρησκευτική ηθική, αλλά θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει την ηθική του. Ακριβώς. Υπάρχει και ένα ρητό που λέγεται και κάθε μπιπ, και κάθε μπιπ έχει την ηθική της. Λοιπόν, στη σημερινή εποχή είμαστε τόσο μπιπ που δεν έχουμε καν την ηθική της μπιπ. Που μπιπ είναι σε εξεργάτρια και δεν το θεωρώ κακή. Κατάλαβες τι εννοώ. Σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή έχουμε εκτραχηθεί. Και υπάρχει το συμφέρον. Και ο ναρκισισμός. Ναι. Και σίγουρα στη βάση είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, στη Δύση βέβαια, στις δυτικές κοινωνίες, μπορεί κάποιος να αποφασίσει πού θα μείνει, ποιον θα παντρευτεί, πότε θα παντρευτεί, πού θα μείνει, θα αλλάξει δουλειά. Κάτι που πριν 30 χρόνια ήταν ακόμα προκαθορισμένο. Και αυτή η ελευθερία σίγουρα είναι καλή, αλλά από την άλλη αυτή η ελευθερία μας κάνει... Είναι πολύ εύκολο, θέλω να πω, να προαποφασίζει για σένα άλλος. Ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, θα μείνεις για πάντα στη Θεσσαλονίκη, θα παντρευτείς εκεί γύρω στα 30 που κάνουν όλοι, θα κάνεις δύο παιδιά, θα είσαι σε αυτή τη δουλειά για 30 χρόνια. Έτσι ήταν η ζωή στα 80's, έτσι. Στα δεκαετία του 80 αυτή ήταν η ζωή. Τώρα υπάρχει μια ελευθερία, μπορεί μια γυναίκα 30 και 40 χρονών και 50 να μην παντρευτεί ποτέ στη ζωή της. Υπάρχει το κοινωνικό ζήτημα ακόμα, αλλά πριν 30 χρόνια ήταν μουσιακό είδος. Η γυναίκα 40 χρονών και μόνη. Ήτανε μουσιακό είδος. Ήτανε ανομαλία στο σύστημα. Τώρα μπορεί να χωρίζουν οι άνθρωποι, μπορεί να μην παντρεύονται και σύν τα προηγούμενα που έχεις πει και μας κάνουν εδώ πέρα τώρα να υποφέρουμε όλους στην ανέβρεση βασικά και τώρα μιλάμε για τις σχέσεις στα πρώιμα στάδια. Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν σχέσεις πλέον. Ειδικά στις ηλικίες άνω των 30. Είναι δύσκολο να γίνουν σχέσεις. Εγώ θα σου μιλήσω ειλικρινά. Είμαι μια γυναίκα 47 χρόνων, η οποία όπως έγραψε μια ακόλουθος στο YouTube 17 φορές σε διάφορα σχόλια, εσύ έχεις κάνει τον κύκλο σου. Και λέω, τι εννοείς? Λέει, έχεις παντρευτεί και έχεις κάνει παιδιά. Απαντώ από εδώ δημοσίως, γιατί δεν είχα ώρα να γράψω σε σχόλιο. Τι σημαίνει κύκλος? Τι σημαίνει έχω κάνει τον κύκλο μου και τι σημαίνει έχω παντρευτεί μια, δυο ή τρεις φορές, άρα δεν δικαιούμαι να έχω ερωτική αγάπη από εδώ και πέρα ή έχω κάνει ήδη παιδιά, άρα πάω να είμαι γυναίκα. Έχω πονοκέφαλο, Θέκλα, αλήθεια, γιατί εγώ έχω την απάντηση να τη δώσω, πριν. Δηλαδή να μπω και σε ένα τάφο, ας πούμε, να ησυχάσεις. Τι θα πει έχω κάνει τον κύκλο? Θα τρελαθώ. Βασικά το έγραφε του στυλ, γιατί μας διαβάζεις επιστολές από γυναίκες 40. Γιατί υπάρχουμε και ζούμε, λυπάμαι πολύ που σας το χαλάμε. Έχουν παντρευτεί και έχουν χωρίσει και έχουν κάνει τον κύκλο τους, ενώ εμείς δεν κάναμε καν τον κύκλο μας. Εννοούσε για τον εαυτό σου, δεν έχει παντρευτεί και δεν έχει κάνει παιδιά. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Ως μια γυναίκα 47 χρόνων, η οποία έχω περάσει και από δύο γάμους, έχω κάνει και δύο παιδιά, έχω μεγαλώσει και δύο παιδιά, είμαι πολύ ευτυχισμένη που τα παιδιά μου είναι πλέον ενήλικες, άρα έχω ξεπαιδιώσει. Ως ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι συνειδητά με την ψυχοεκπαίδευση τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, μη σου πω σε όλη μου την καριέρα, αλλά πλέον η δουλειά μου εστιάζεται στο να προσφέρω ψυχοεκπαίδευση μέσα από το κανάλι μου στο YouTube. Μπορεί να με ψάξει κάποιος με το όνομά μου Θέκλα Πετρίδου και να βρει τα καθημερινά βίντεο με ψυχοεκπαίδευσης που ανεβάζω. Και εδώ θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί πολλοί από τους subscribers στο κανάλι μου στο YouTube έρχονται από σένα. Πολλοί. Δηλαδή έχουμε πολύ traffic από το γιατί όχι στο κανάλι μας στο YouTube. Λοιπόν, ως μια γυναίκα που ασχολούμαι συνειδητά με την ψυχοεκπαίδευση, ως μια γυναίκα που έχω γράψει 6 βιβλία μέχρι σήμερα και το τελευταίο μου βιβλίο έχει τίτλο «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος» και είναι μια μελέτη πάνω στον έρωτα, έχω να πω τα εξής ακόλουθα, τα οποία σκεφτόμουν αυτές τις μέρες. Ότι με τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, οι άνθρωποι που ψυχοψαχνόμαστε, ψυχοεκπαιδευόμαστε και προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας, είναι αρκετά απίθανο
να μπούμε σε μια υγιή ερωτική σχέση. Δηλαδή η μοναχικότητα φαντάζει ως ο πιο πιθανός δρόμος. Όχι γιατί οι άνθρωποι που δεν ψυχοεκπαιδεύονται και δεν καλλιεργούνται θα κάνουν τις τέλειες σχέσεις και θα ζήσουν ευτυχία μέσα στις σχέσεις, αλλά είναι δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζουν τη ζωή τους χωρίς καμία συνέστηση, ενσυναίσθηση, αυτογνωσία, συνείδηση, πνευματικότητα και διάθεση για εξέλιξη. Οπότε στατιστικά, μαθηματικά, είναι σχεδόν αδύνατο να δημιουργηθεί μια υγιή σχέση. Και να ενημερώσω ότι όσες κάναμε τον κύκλο μας και τον τελειώσαμε τον κύκλο μας, ήταν επειδή ήμασταν νεότερες και λιγότερο καλλιεργημένες και μπήκαμε άσκεφτα σε σχέσεις ακατάλληλες που είχαμε το θάρρος μετά να βγούμε. Δεν θα σας χρυσώσω το χάπι, ούτε θα σας πω ελάτε να σας εκπαιδεύσω να κάνετε τις τέλειες σχέσεις. Όσον αφορά στα ερωτικά, it takes two to tango, χρειάζονται δύο για να χορέψουν ταγκό. Και όσο καν καλλιεργηθείς εσύ ο ίδιος προσωπικά, δεν μπορείς να εξασφαλίσεις ότι θα έχεις μια υγιή ερωτική σχέση. Αυτό όμως που μπορεί να εξασφαλίσεις όντως, είναι το να μην μπεις σε μια προβληματική σχέση και να μην ανέχεσαι μαλακισμένες συμπεριφορές που περιγράφονται με γερούνδια. Να έχεις μηδενική ανοχή στη μαλακία. Sorry, Δέσποινα, δεν ξέρω αν έχεις μπιπ να βάλεις πάνω. Πες, δεν πειράζει. Λέω, αλλά sorry, γιατί ζούμε ανάμεσά τους. Δεν ζουν ανάμεσά μας. Δεν ζουν ανάμεσά μας, ζούμε ανάμεσά τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι το λιγότερο εσχροί. Και σου λέει ο άλλος, όμως Θέκλα, η κατάσταση είναι αυτή που περιγράφεις τόση ώρα. Δηλαδή, σαν βγεις στον πηγεμό εκεί πέρα έξω στην αρένα του φλερτ, είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι και χρειάζεται να το κάνουμε αυτό με πάρα πολύ φιδό. Έχουμε κάνει ξανά εμείς οι δύο ένα podcast για το Tinder συγκεκριμένα και για τις εφαρμογές γνωριμιών. Πρέπει να παίρνουμε και χρόνο για τον εαυτό μας, να μην είμαστε συνεχόμενα στις εφαρμογές γνωριμιών. Δηλαδή τις χρησιμοποιούμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα, να κάνουμε ένα ξεδιάλεγμα, να βγούμε μερικά ραντεβού, να δούμε μην τυχόν και βρούμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος να έχει μπει στην εφαρμογή, γιατί όντως είναι σε διάθεση να κάνει σχέση, όντως έχει... Δηλαδή να βρούμε αυτό το ψήλο στάχυρα και τη βελόνα στάχυρα. Και αν δεν τη βρούμε, να την κλείσουμε την εφαρμογή, να τις κλείσουμε τις εφαρμογές, να ξεκουραστούμε λίγο, να φέρουμε λίγο την ηρεμία μας, να συνδεθούμε λίγο ουσιαστικά με τον εαυτό μας, να κάνουμε πράγματα για εμάς. Να σου πω, Δέσποινα, υπήρχαν οι γυναίκες που ήταν μόνες και οι άντρες που ήταν μόνοι, υπήρχαν και στις παλιότερες κοινωνίες. Ήταν οι θείες και οι θείοι. Αλλά ήταν λίγοι όμως. Ήταν αρκετοί. Δεν ήταν λίγοι. Είχε. Τι γινόταν όμως. Ζούσαν σε μια ζωή κοινοτική. Ζούσαν σε μια κοινότητα. Είχαν κόσμο να φάνε μαζί με το μεσημέρι. Είχαν κόσμο να φάνε μαζί το βράδυ. Γιατί πέραν από τους, αυτούς που ονόμαζα γεροντοπαλίκαρα και γεροντοκόρες, υπήρχαν και οι χείροι και οι χείρες. Δηλαδή, στα παλιότερα χρόνια που η θνησιμότητα των νέων ανθρώπων ήταν στα ύψη, ήταν σύνηθες φαινόμενο και στην κοινωνία του 40, του 50, του 30, του 20, του 1900. Ήταν σύνηθες φαινόμενο να υπάρχουν ενήλικες άνθρωποι ασυντρόφευτοι μέσα σε ένα χωριό, μέσα σε μια γειτονιά. Δεν είχαν όμως τη μοναξιά, δεν βίωναν όμως τη μοναξιά και την αποξένωση που βιώνουν οι single άνθρωποι σήμερα, γιατί ήταν ενεργή κοινοτική ζωή. Άρα, η δική μου η εισήγηση, προκειμένου να μην τρελαθούμε και από τις ορμόνες μας που θα χτυπήσουν κόκκινο, αλλά κυρίως από τη συναισθηματική έλλειψη της ανθρώπινης επαφής. Κρατάω την αναπνοή μου. Είναι να βρούμε τη φυλή μας, να δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι κοινότητα στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε 4-5 ανθρώπους με τους οποίους να συνδεθούμε ουσιαστικά σε ένα επίπεδο πλατωνικό, φιλικό,
αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι και συγγενείς μας. Για παράδειγμα, κάποιες ξαδέρφες ή κάποια ξαδέρφια τα βρίσκουν μια χαρά. Εννοεί ο αδερφός μας ή η αδερφή μας, δεν ξέρω εγώ τι αν έχουμε. Και να έχουμε ένα κύκλο ανθρώπων με τους οποίους να συναντιόμαστε τακτικά. Να κανονίζουμε να τρώμε τις Κυριακές, να κανονίζουμε εξόδους. Δηλαδή, να μην μείνουμε σε μια συνθήκη του στυλ ή θα βρω άντρα ή θα βρω γυναίκα και θα κοινωνικοποιούμε και θα σεξουαλικοποιούμε και θα συντροφεύομαι από τον άντρα ή από τη γυναίκα που θα βρω ή τίποτα. Μακάρι να έρθει στη ζωή μας η υγιής συντροφικότητα, καλοδεχούμενη και ευπρόσδεκτη στις ζωές όλων των ανθρώπων που είναι μόνοι και επιθυμούν τη συντροφικότητα και τον ερωτισμό. Μακάρι, και το εύχομαι ολόκαρδα και από τα 20 μου νύχια που λέει η παροιμία. Όμως δεν θα μείνουμε άπραγοι μέχρι να γίνει αυτό. Πρέπει να δημιουργήσουμε τη δική μας κοινωτική ζωή. Αυτή είναι η εισήγησή μου. Ναι, συμφωνώ και το ίδιο πιστεύω και εγώ. Δηλαδή, βρες το μικρό κοσμό σου, φτιάξ τον, αν δεν τον βρεις, τον φτιάξ το μικρό κοσμό σου και κάνε μια ζωή τέτοια, μια καθημερινότητα τέτοια που να είναι όμορφη. Δεν μπορεί να είναι ο στόχος να βγαίνω κάθε εβδομάδα ή να χρησιμοποιώ τις εφαρμογές για να βρω ρομαντικό σύντροφο. Και μου έχουν στείλει και πολλοί μηνύματα που από την υπερχρήση του Tinder και λοιπά, καίγονται λίγο. Καίγεσαι συναισθηματικά, οπότε δεν πρέπει να μπαίνεις συνέχεια. Εγώ δεν σπίνω να έχει... Πότε βγήκε το δεύτερο μου διαζύγιο? Πρέπει να βγει πριν 6-7 μήνες. Δεν συνειδητά αποφάσισα ότι μέχρι να βγει το διαζύγιο δεν θα έμπαινα στην αρένα του φλερτ και του dating. Πήρα αυτά τα 2 χρόνια για να δημιουργήσω ουσιαστική σχέση με τον εαυτό μου και να ξαναχτίσω την κοινότητά μου. Την κοινότητά μου είναι αυτό που είπα προηγουμένως, το tribe. Όταν βγήκε το διαζύγιο μου, έκανα προφίλ σε διάφορες εφαρμογές γνωριμιών. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ενεργό κανένα. Δηλαδή μπήκα, είδα, βγήκα. Όχι, βγήκα και κάποια ραντεβού, αρκετά ραντεβού. Έκανα αρκετές συνομιλίες. Δεν επετεύχθη ο στόχος ή ο σκοπός που ήταν σε περίπτωση, είπαμε, κάποιου ανθρώπου για μια φυσιολογική κατάσταση. Όμως δεν παρέμεινα εκεί να τρώω το χρόνο μου, την ενέργεια μου και να βιώνω συνεχώς και ματέωση. Γιατί σε αυτές τις εφαρμογές γνωριμιών δεν είναι μόνο η περίπτωση του να απορρίψουμε εμείς κάποιον επειδή δεν μας αρέσουν αυτά που γράφει, δεν μας αρέσουν αυτά που λέει. Είναι και η περίπτωση να μας απορρίψει. Είναι και η άλλη περίπτωση να μας κάνει μια εξαιρετικά καλή εντύπωση κάνοντας μια υπερπροσπάθεια στην αρχή και μετά στο δεύτερο τρίτο ραντεβού να ανακαλύψουμε πως άνθρακες οι θησαυροί, οπότε να απογοητευτούμε. Η προσωπική μου πείρα μέσα από τον προσωπικό μου πειραματισμό τους τελευταίους 6-7 μήνες, πρέπει να έχει 6, που κατά καιρούς, λέω πολύ αποσπασματικά, μπορεί να μπω 2 μέρες και να βγω. Σου λέω, δεν θέλω να ταλαιπωρούμε. Δεν έχω καμία διάθεση να πάθω κατάθλιψη για κανένα Tinder, για κανένα Bumble, για κανένα τίποτα. Για τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Εγώ το έχω ακούσει αυτό και με άλλο τρόπο. Δηλαδή, θυμάμαι ήμουν σε μία παρέα και μου λέει μία κοπέλα, πάω σε ένα γυμναστήριο, είμαστε σε ένα group yoga, πιλάτες, δεν θυμάμαι, μόνο γυναίκες, καμιά 7-8 είμαστε και είναι όλες, μου λέει, τύπου 38-45 και μου είπαν ότι έχουν σταματήσει να βγαίνουν γιατί δεν μπορούν άλλη απογοήτευση και άλλη ματέωση. Ένα λεπτό. Εγώ το είχα αυτό από πολύ μικρή. Από τότε που άρχισα να βγαίνω, στα 26 μου άρχισα να βγαίνω, γιατί τότε ήταν που έκανα την επανάστασή μου. Εγώ το είχα από τότε ότι όταν βγαίνεις έξω, βγες για να ακούσεις μουσικάρα, βγαίνεις για να φας φαγητάρες και βγαίνεις για να πεις ποτάρες. Δεν βγαίνεις για κανένα γκόμενο και για καμία γκόμενα. Δηλαδή είναι σκέτη ταλαιπωρία το να βγαίνεις έξω για να βρεις άντρα ή γυναίκα. Οπότε να βγαίνετε έξω, παιδιά, σας στέλνω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Να βγαίνετε με τις φίλες σας, με τους φίλους σας και να βγαίνετε για το σκοπό που είναι η έξοδος, να διασκεδάσετε. Συμφωνείς με αυτό που σου λέω? Συμφωνώ. Ποιο συμφωνώ δεν έχει. Γιατί άμα το πάρουμε και στατιστικά, πόσες φορές έχουμε βγει όλοι μας, εκατοντάδες χιλιάδες είναι το νούμερο πια,
Άμα το βάλουμε στατιστικά, πόσες από αυτές τις φορές έχει προκύψει. Κοίταξε, στην καλύτερη περίπτωση να προκύψει καμιά ξεπέτα, αλλά ο άλλος είναι και μεθυσμένος, δεν θα του σηκωθεί και καλά, δεν θα είναι και καμιά εμπειρία της. Όχι. Έπρεπε και να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, ότι αυτή η κομπή σήμερα δεν μιλάμε πώς να επιδιώξει σεξ. Αυτό είναι πιο εύκολο. Σου λέω από έξω καμιά ξεπέτα να βγάλεις, τίποτα άλλο. Χωρίς εγώ να έχω θέμα με τις ξεπέτες. Δεν έχω κανένα θέμα. Κανείς δεν έχει. Το καταλαβαίνει μόνος του. Άμα θέλει κάποιος να ικανοποιήσει το σωματικό κομμάτι, να το ικανοποιήσει. Αλλά θα σας πω κάτι το οποίο μου στείλε σήμερα μια φίλη που είναι θεϊκό. Το οποίο το έχει βρει από το Μαργαρίτα Μάντολες. Αυτό το... Ναι. Στο κρεβάτι θέλουμε να μας ρίξετε, όχι στη ψυχοθεραπεία. Το οποίο θέλει να πει ότι ρε φίλε, άμα θες μόνο σεξ, πες, θέλω μόνο σεξ μία φορά. Θα σε ρωτήσω κι εγώ, τι προσφέρεις. Πες μου διαστάσεις εργαλείου, πες μου αντοχές, άμυνες, πες μου στάσεις που κατέχεις. Να κάνουμε μία συμφωνία για την αντισύλληψη, για την προφύλαξη από το σεξουαλικό μεταδόμενα νοσήματα. Να το κάνουμε εκείνο το σεξ, να πας στο καλό, να πας στο καλό. Μη μου πουλάς παραμύθια και αγάπες και έρωτες προκειμένου. Ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί θέλουν να έχουν την ολοκληρωμένη εμπειρία φιλενάδας. Θέλουν να τους καψουρευτεί η κοπέλα για να δώσει όλη της την ψυχή. Οπότε εγώ εδώ εισηγούμε να απελευθερωθούμε από τις φοβίες μας και τα κοινωνικά μας στερεότυπα. Και άμα εμείς οι γυναίκες θέλουμε μόνο σεξ, μπορούμε μια χαρά να κάνουμε μόνο σεξ, όπως μπορούν και οι άντρες μια χαρά να κάνουν μόνο σεξ, να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι είναι κάτι βρώμικο ή κάτι κακό να κάνεις μόνο σεξ μια φορά ή δύο φορές, τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Μια φορά μόνο είναι καλύτερα να κάνεις, γιατί μετά, άμα πάει δεύτερη φορά, αρχίζουν τα ψυχολογικά. Μια φορά. Ότι δεν έχει πρόβλημα και να μην μπαίνουν στη διαδικασία. Να μην αναγκάζονται οι άνδρες να μπαίνουν στη διαδικασία να πρέπει να μας ψήσουν για να τους ερωτευτούμε, για να τους κάτσουμε, γιατί εμείς καθόμαστε σε κάποιο μόνο με υπάρχει προοπτική σχέσης. Σε σόκαρα σήμερα. Δεν με σόκαρες, γιατί πώς να σου πω, αυτά όλα τα σκέφτομαι χρόνια, τα βλέπω χρόνια, τα βιώνω χρόνια, τα βλέπω από τους ακροατές, από τις φίλες, γνωστές, γνωστούς, straight, gay. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Ότι οι σχέσεις είναι δύσκολες και να γίνουν και μετά από μια ηλικία και πέρα είναι κατά ένα περίεργο τρόπο. Έχεις παντρεμένους και forever alone, τους μακροχρόνια singles. Σχέσεις δεν υπάρχουν στο ενδιάμεσο. Δεν υπάρχουν σχέσεις, ρε παιδί μου, τίποτα. Όχι. Φοβερό. Περισσότεροι παντρεμένοι έχουν εξωτερικές σχέσεις. Τι λες τώρα? Επίσης. Οι παντρεμένοι και αγκαρούς. Να το πούμε δηλαδή, οι μόνοι που κάνουν σχέσεις. Και όχι με τον άντρα τους, τη γυναίκα τους. Και όχι με τον άντρα τους. Και θα σε ρωτήσει τώρα μία ακροάτρια που σε ακούει αυτή τη στιγμή στο μετρό της Νέας Υόρκης. Και τι θα γίνει, κυρία Θέκλα, όμως, πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Ωραία, εγώ θα προσπαθήσω να κάνω μια ζωή τέτοια, μια καθημερινότητα τέτοια, να βρω τη φίλη μου, να βρω τους ανθρώπους μου. Και θα εξασκήσω στην ερωτική μου ζωή και στο φλερτ και στον dating. Σας είπα ότι και εγώ δεν τα βάζω κάτω, 47 χρόνο γυναίκα, δις παντρεμένη, δις διαζευγμένη. Δεν τα βάζω κάτω. Και η ματέωση πονάει πιο πολύ όσο μεγαλώνουμε, έτσι. Άλλο σιγά, να σε παρήκουν στα 20. Σιγά, και δεν πονάει πιο πολύ όταν είσαι πιο μεγάλη, γιατί όταν είσαι πιο μεγάλη έχεις αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία. Και όση μεγαλύτερη εμπειρία έχεις, ξέρεις ότι περνάει η μπογιά σου. Ξέρεις ότι μπορεί ο άλλος να έχει ψυχολογικά και ψυχοκολικά και γι' αυτό να μην θέλει να κάνει σχέση, αλλά ξέρεις ότι είσαι μια θεάρα, μια γκομενάρα που άμα πάει μαζί σου θα ξετρελαθεί. Άντε τώρα μην λέμε βλακίες. Δέσποινα, είσαι πολύ συντηρητική. Έχεις βγει αρκετό καιρό έξω από την αρένα, πρέπει να ξαναμπείς. Όσο μεγαλώνεις, ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σου και φεύγουν και τα κομπλεξιλίκια. Λοιπόν, άμα εγώ που είμαι σε αυτή την ηλικία και κάνω και αυτή τη δουλειά, όχι τολμώ, το κάνω επίτηδες. Το έχω μέσα στο παιχνίδι, ότι άμα βρω ελεύθερο χρόνο, κάνα Σαββατοκύριακο κλπ, θα μπω σε καμιά εφαρμογή γνωριμιών, αφήνοντας ανοιχτές τις επιλογές μου. Δεν είπαμε ότι δεν θα έχουμε ερωτική ζωή, ότι δεν θα επιδιώξουμε να έχουμε ερωτική ζωή, αλλά το κάνω με τους δικούς μου όρους. Μηδενική ανοχή στη μαλακία.
μηδενική ανοχή στη βλακεία. Άκου τώρα να σου πω στη συνομιλία στο κυπριακό Tinder. Μου λέει κάποιος, εγώ θέλω σχέση. Εμένα. Ήξερε πως μιλούσε μαζί μου, ήταν οι φωτογραφίες μου. Φυσικά δεν πιστεύουν ότι είμαι εγώ. Σου λέει αποκλείται αυτή με 200.000 ακόλουθους στα social media και καλά γνωστή. Πριν βγει μαζί σου αυτός, θέλει σχέση και στο λέει έτσι το μήνυμα, το πρώτο. Περίμενε, ακόμη δεν το αστείο, δεν το έχεις πιάσει. Του λέω, τι εννοεί σχέση, τι είδους σχέση, του λέω, μονογαμική. Όχι βέβαια μου. Α, μάλιστα. Περίμενε, δεν το περιμένεις με τίποτα. Του λέω, τι εννοεί. Μου λέει, εγώ θέλω και συνέστημα, δεν θέλω μονογαμίση. Ήταν τόσο βλάκας που θεωρούσε ότι το μονογαμική σχέση σημαίνει μόνο να γαμάς. Λέει, εγώ δεν θέλω μόνο να γαμάω, θέλω και συνέστημα. Και έγινε το unmatch. Λόγω βλακίας απορρίφθηκε ο υποψήφιος. Αληθινή ιστορία. Αληθινή. Είδες ότι με τίποτε δεν πήγαινε. Όχι, δεν πήγαινε. Περίμενα κάτι άλλο. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτές... Λέω, τι εννοώ μονογαμική. Θέλω και συνέστημα, μου λέει. Όχι μόνο να γαμάω. Μονογαμική τώρα θέλεις κι εσύ. Μονογαμική. Το έχω ακούσει και από αλλού, αλλά όχι έτσι. Αχ, Θεέ. Ναι, αλλά αυτές λοιπόν, οι ιστορίες δεν έχουν τελειωμό. Δεν ματιώνομαι. Γελάω. Ναι, βλάκας, απορρίπτεται. Παντρεμένος που θέλει να βρει κόμενα, απορρίπτεται. Ναρκισιστικά στοιχεία, απορρίπτεται. Δεν ξέρει τι θέλει, τι του γίνεται, απορρίπτεται. Αυτό θεωρώ είναι ένα από τα πιο σημαντικά λάθη που κάνουμε. Γιατί αν ήμασταν πιο... Ποια είναι η λέξη τώρα? Πιο αυστηρή. Mm-hmm. Πιο αυστηρή, γιατί το βλέπουμε το πρόβλημα. Το βλέπουμε το πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν το βλέπουμε. Αλλά λες, άντε μωρέ, να βάλω νερό στο κρασί μου. Άντε μωρέ, δεν πειράζει. Όλη προβληματική, όλη ψυχοπαθολογία έχουμε εκεί πέρα έξω. Δεν πειράζει. Ή να τον κρατήσω αυτόν, γιατί δεν έχω και κάτι καλύτερο να κάνω. Χάνουμε χρόνο, παιδιά. Δεν βάζουμε καθόλου νερό στο κρασί. Καθόλου. Ούτε σόδα βάζουμε στο κρασί μας, ούτε σπράιτ βάζουμε στην πύρα μας. Είμαστε αυθεντικοί. Και πίνουμε, θα πιούμε ολόκληρα ποτά. Εγώ προσωπικά πίνω σουρωτή. Και εμπιστευόμαστε και την κρίση μας, τέλος πάντων. Από την αρχή φαίνεται τι σόη φάση είναι οποιοδήποτε με τον οποίο συνομιλάμε. Μηδενική ανοχή. Δεν δίνουμε καμία δεύτερη ευκαιρία. Έχω εκατοντάδες μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι από την αρχή μιας γνωριμίας, γιατί αυτή ξεκίνησε in real life time, ξέρω εγώ, βρεθήκανε σε ένα τραπέζι κοινών γνωστών και άρχισαν να φλερτάρουν, είτε βρεθήκανε, το πιο σύνηθες είναι στο διαδίκτυο. Εκατοντάδες μαρτυρίες έχω που λένε ότι από την αρχή μου είχε χτυπήσει άσχημα το α, το β και το γ. Λέγω, είπα, εντάξει, έχει ωραίο κορμί αυτός ο γκόμενος, είναι ωραία, έχει ωραία επιβεβαιώνω και εγώ. Ναι, και μετά προχωράμε και μετά τους χωρίζουμε ή μας χωρίζουν για αυτούς τους λόγους τους οι οποίοι μας προβλημάτισαν από την αρχή. Εν τω μεταξύ το βλέπεις από την αρχή και μπορεί και να το παντρευτείς κιόλας και να βρεθείς με κάποιον. Story of my life. Να βρεθείς παντρεμένος με κάποιον που σου ξυνίζει κάτι από την αρχή. Θα έχεις κάνει όμως τον κύκλο σου αυτό που το πας. Δεν μπορώ με αυτή τη φορά. Ντροπή. Άκου τι σου είπε, τι ακούμε. Μάνα μου, δεν μου το είπε εμένα, στον εαυτό της το έλεγε. Για τον εαυτό συμφωνώ. Έχει πέσει πίσω επειδή δεν έκανε τον κύκλο της. Εννοείται. Να σου πω και κάτι άλλο, ρε Δέσποινα. Χρειάζεται να έχουμε και λίγο περισσότερη τόλμη. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι γύρω μας δεν είναι τολμηροί. Πρέπει να αρχίσουμε από εμάς τους ιδίους να κάνουμε μια τολμηρή επανάσταση. Να μιλούμε ανοιχτά. Τι θέλω στη ζωή μου. Τι μου λείπει αυτή τη στιγμή. Είμαι αρκετά τολμηρός ώστε να πω ξεκάθαρα τι μου λείπει και τι ψάχνω. Ή άμα με ρωτάνε δεν ξέρω. Ναι, να δούμε και βλέπουμε. Που αυτό είναι πιο πολύ γυναικείο χαρακτηριστικό. Και να πω και... Ανδρικό! Ανδρικό είναι αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν ξέρουν τι ψάχνουν. Γιατί εγώ να πω και την άλλη διάσταση σε αυτό. Δεν ξέρω. Οι γυναίκες, οι άνθρωποι τέλος πάντων, που περιμένουν να τους διαλέξουν. Α, όχι. Πρέπει να διαλέγουμε εμείς. Εγώ γι' αυτό μπήκα τώρα στις εφαρμογές γνωριμιών. Είπα θα διαλέγω εγώ πλέον. Έχεις περάσει όμως χρόνια της ζωής σου που σε διαλέγουν αυτοί? Όλα μου τα χρόνια.
Πώς έχω κάνει δύο γάμους εξαιρετικές αποτυχίες, νομίζεις? Σε διάλεξα, ναι. Επειδή δεν τολμούσα να επιλέξω. Δεν τολμούσα να δηλώσω. Έχω ανάγκες. Σωματικές. Συναισθηματικές. Πνευματικές. Συντροφικές. Δεν τολμούσα να το δηλώσω. Δεν το θεωρούσα ότι πρέπει να με... Να μην το πω. Αυτάρκης. Εγώ αυτό που λέω τώρα να κάνω τη φιλή μας, δεν το λέω για να μην είμαι αγάμητες και αγάμητοι. Δεν το λέω για αυτό το λόγο. Καλά τα λες. Το λέω για να έχουμε την κοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη που είχαν οι άνθρωποι τα παλιότερα χρόνια. Και όσον αφορά στην ερωτική μας ζωή και στην ενεργό αναζήτηση συντροφικότητας, να είμαστε τολμηροί. Ναι, είμαι αυτός ο άνθρωπος, είμαι σε αυτή την ηλικία, ψάχνω αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Χωρίς να σημαίνει ότι επειδή το ψάχνω, αν εσύ μου πεις ότι θα μου το δώσεις, είναι αλήθεια, θα σε πιστέψω κατευθείαν. Αλλά ξέρω τι θέλω. Ξέρουμε τι θέλουμε? Καλή ερώτηση. Ξέρουμε τι θέλουμε? Πολύ λίγοι. Εγώ προσωπικά στα dating apps, άμα μου πει κάποιος ότι δεν ξέρω τι ψάχνω, κατευθείαν αν μάτσο, δεν παίρνω καστή συζήτηση. Ή αν μου πει κάποιος ότι χώρισα προχθές και μου είπε ένας φίλος μου ότι εδώ θα βρω γυναίκες για παρηγορία, κατευθείαν αν μάτσο. Ή αν κάποιος μου λέει, μπαίνω εδώ μέσα γιατί βαριέμαι να συνομιλώ, κατευθείαν αν μάτσο. Δεν μπορείς να επιτύχεις ένα στόχο αν δεν τον έχεις αυτό το στόχο. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε και να μην συμβιβαζόμαστε για τίποτα λιγότερο. Και τα λέω να ξέρουμε τι θέλουμε. Δεν εννοώ θέλω κάποιον ο οποίος να είναι 1,90, να έχει 6 κοιλιακούς, να οδηγεί μία Mercedes, ή άντε μία BMW, να κάνω μία έκπτωση. Π.χ. εγώ θέλω σεξ, που μου λείπει το σεξ και η σεξουαλική οικειότητα, και θέλω και συντροφικότητα, αλλά όχι του στυλ. Να ταΐζω, να ποτίζω, να μαγειρεύω, να πλένω, να καθαρίζω οποιονδήποτε, αλλά να έχω μία σχέση με έναν άνθρωπο που να είναι σπίτι του, να αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του, να είμαι σπίτι μου, να αναλαμβάνω την ευθύνη του εαυτού μου και να περνάμε ποιοτικό χρόνο μαζί κάποιες φορές την εβδομάδα. Ξέρω εγώ 3-4 φορές και να μιλάμε καθημερινά. Και διαλέγω κι εγώ. Τι ακριβώς θέλω? Όχι, μου λέει η μάνα μου, πρέπει να παντρευτώ, και λέω σε όλους ψάχνω άντρα και θέλω να παντρευτώ, ή ψάχνω γυναίκα και θέλω να παντρευτώ, ενώ δεν θέλω να παντρευτώ. Ή δεν μου ταιριάζει αυτό στο lifestyle μου, για παράδειγμα. Εγώ έχω κόσμο που έχει, τους έχει βάλει μάνα τους να παντρευτούν και έχουν παντρευτεί. Και θα σε ρωτήσει, Θέκλα, όμως, γιατί έχει έρθει άλλο email. Θα σου πει όμως ότι αυτό που περιέγραψες πριν για τη λίστα, ότι εγώ κάνω αυτό που λες και προσπαθώ, έχω ανάγκες, θέλω μία σχέση συντροφικότητα και παρόλα αυτά είμαι πάλι μόνη. Άλλος κόσμος όμως που ήταν με τη λίστα και θέλω να παντρευτώ από έναν που είναι έτσι και έτσι και έτσι ηλιστικά, ή γιατί με έβαλε η μάνα μου, τον έβαλε η μάνα του, παντρεύτηκαν. Να το πούμε και αυτό, γιατί υπάρχει. Και τι κατάφεραν, να επιτύχουν ηλιστικούς στόχους? Εμένα δεν με συγκινεί αυτό, γιατί δεν έχω ηλιστικούς στόχους. Και όσον αφορά την ηλική μου ευημερία, φροντίζω εγώ γι' αυτό. Δεν θέλω έναν άντρα να μου παρέγει στέχη, να σε σώσει, στέγη, τροφή, να μου πάρει καινούργιες οικιακές συσκευές. Μου λέγε η μάνα μου χθες, μου λέει στο τηλέφωνο, μα πόσα λεφτά βγάζεις εσύ, μου λέει, και άλλαξες και το ψυγείο σου και το πλυντήριο των μοιάτων σε ένα μήνα? Σε λεφτά που βγάζω είναι για πάρτι μου. Και δικαιούμουν ένα καλό ψυγείο και δικαιούμουν ένα καλό πλυντήριο πιάτων και με φτιάχνω εγώ και είμαι η κυρία της κυρίας, εντάξει? Έχει πει η Σερ ότι της είπε η μαμά της ότι εντάξει ρε παιδί μου, να βρεις και ένα πλούσιο άντρα να παντρευτείς, τέλος πάντων, καλά και τα Όσκαρ και αυτά. Όχι, η μάνα μου δεν θα το λέγε. Όχι, και απαντάει η Σερ, μαμά, εγώ είμαι ο πλούσιος άντρας που πάντα παντρεύω. Έχω όχι, γίνει μάνα μου το ρωτούσε. Η μάνα μου το ρωτούσε για άλλο λόγο. Γιατί εμείς είχαμε άλλου είδους δοσοληψίες με τη μάνα μου παλιότερα. Παλιότερα, όταν τα παιδιά μου μικρότερα και τα μεγάλωνα μόνη μου χωρίς διατροφή από τον πατέρα τους κλπ. Συχνά πυκνά δανειζόμουν χρήματα από τη μητέρα μου, τα οποία τα επέστρεφα. Και αυτό δημιουργούσε μέσα στη σχέση μας μια δυναμική την οποία μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Εγώ που σε δανείζω λεφτά, έρχομαι και κριτικάρω ότι έχεις αγοράσει, τι έχεις κάνει κλπ. Οπότε τώρα σου λέει, δεν θα ξαναδανειστείς ποτέ λεφτά από μένα. Έχει 7 χρόνια να δανειστείς χρήματα. Τι γίνεται? Έγινες οικονομικά ανεξάρτητη και δεν θα έχω καμία επιρροή πάνω σου? Food for thought, όχι για τη δικιά μου μάνα. Μια χαρά την ναι, έχω. Ναι, ναι, ναι. Food for thought. Δεν θέλω να είναι αρνητική η χρειά της σημερινής εκπομπής. Παρόλο... Μα γιατί είναι αρνητική, κόρη? Εγώ σου είπα ότι
Ξέρουμε τι θέλουμε, αποφασίζουμε τι θέλουμε, είμαστε τολμηροί, σπάζουμε τα κοινωνικά στερεότυπα που μας ταλαιπωρούν. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε παντρεμένοι για να είμαστε καλά, δεν είναι ανάγκη να έχουμε μια σοβαρή σχέση για να είμαστε καλά. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα η συντροφικότητα, η σεξουαλική πληρότητα. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά, ξέρουμε τι θέλουμε και το διεκδικούμε τολμηρά, αλλά δεν σταματούμε να ζούμε στο ενδιάμεσο μέχρι να έρθει αυτό που θέλουμε. Υπάρχει και ζωή πέρα από αυτό το κομμάτι της ζωής. Και μηδενική ενοχή στις όποιες μαλακίες του τύπου ghosting, breadcrumbing, orbiting κλπ. Και να σταματήσουμε να ζούμε σε φαντασιώσεις. Γιατί τον περισσότερο χρόνο της ζωής μας το χάνουμε πολλοί άνθρωποι σε φαντασιώσεις. Αυτό παραμυθιαζόμαστε. Ναι, είδε το story μου και αν είδε το story μου σημαίνει με θέλει και δεν μου το λέει γιατί συμβαίνει το ένα και το άλλο που έχω φαντασιωθεί ότι συμβαίνει και δεν ξέρω και τι άλλο. Και με ευχήθηκε στη γιορτή μου μετά από ένα χρόνο και κάτι σημαίνει. Ένας που μας θέλει θα μας διεκδικήσει ενεργά πραγματικά. Ένας ο οποίος κάνει αυτά τα καραγκιοζλίκια και κοιτάει stories και βάζει likes αλλά δεν μιλάει να πάει στο καλό. Και ξέρεις ποιο είναι ένα θέμα σε όλο αυτό τώρα το χάος που υπάρχει εκεί πέρα έξω? Ότι είναι βούτυρο στο ψωμί των κακοποιητικών συντρόφων. Γιατί μπορεί κάποιος να περάσει 3-4 χρόνια έτσι, αυτό που περιγράφουμε τόση ώρα, και μετά θα έρθει ο άλλος με το love bombing. Αυτό το, πώς λέγεται, θα σου δείχνει ας πούμε μία αγάπη. Θα σου κάνει ένα βομβαρδισμό αγάπης. Θα σου κάνει ένα βομβαρδισμό αγάπης ξαφνικά. Και εσύ από όλο το προηγούμενο που αναλύουμε τόση ώρα θα λες τώρα, τι γίνεται τώρα, από εκεί που έχω μάθει στα breadcrumbing και στα ghosting και στα simmering, τώρα τι γίνεται? Και λες, α, έτσι θα είναι. Και την πατάς και βρίσκεσαι σε μια κακοποίηση. Μα είπα να μην είμαστε συντηρητικοί και να είμαστε τολμηροί, να έχουμε εμπειρίες. Γιατί ένας τολμηρός άνθρωπος που έχει εμπειρίες θα έχει περάσει και από τα χέρια ενός νάρκη σου 2, 3, 5. Καλά τα λες. Οπότε θα μπορεί να τους ξεχωρίζει και να μην πέφτει στην παγίδα του love bombing. Εγώ, για παράδειγμα, αν ακούσω κάποιον να μου λέει στην αρχή, προτού καν ουσιαστικά συνδεθούμε, μαλακίες του τύπου, θέλω να ζήσουμε τη ζωή μας μαζί και είσαι γυναίκα της ζωής μου και τα λοιπά, τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να καθίσω εκεί πέρα, γιατί δείχνει ότι κάτι πάει χει. Ενώ ένα αύγαλτο κοριτσάκι θα ξετρελαινόταν. Όπως έχουμε ξετρελαθεί κι εμείς. Στο παρελθόν. Στο παρελθόν, λέω κι εγώ. Κι εγώ την έχω πατήσει την πανανόφλουδα αυτή με το love bombing. Αλλά, ξαναλέω, παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Είμαστε ρεαλιστές. Παραδεχόμαστε ότι εξελίσσω τον εαυτό μου, τον κάνω καλύτερο, ψυχοεκπαιδεύομαι, διαλογίζομαι, διαβάζω βιβλία, ασκούμε, εξασκούμε κλπ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά η ζωή μου χρωστάει να μου φέρει και έναν κατάλληλο συμβατό σύντροφο. Ξέρω ρεαλιστικά ότι είναι λιγότερο πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο λόγω της κατάστασης που έχουμε περιγράψει στην αρχή, αλλά προστατεύω τον εαυτό μου με μηδενική ανοχή στις μαλακίες και με ξεπέρασμα, αν υπάρχει αυτή η λέξη, και με το να ξεπεράσουμε όποιους δισταγμούς έχουμε για να ζήσουμε φυσιολογική ζωή. Και σκίζουμε τη φωτογραφία στο κεφάλι μας για το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα, γιατί έχουμε δει και όχι λίγες αμερικάνικες ρομαντικές κομεντί. Και αυτό δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι αυτή που περιγράφουμε τόση ώρα. Ξέρεις, έχω δει τελευταίως μια πολύ ωραία κομική σειρά που είναι και musical. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, το Crazy Ex-Girlfriend. Όχι, δεν ξέρω καν. Είναι λίγο, εντάξει, έχει πολύ χορό μέσα, πολύ τραγούδι. Στο Netflix το είδα. Ήταν από το 2015 μέχρι το 2019 που γυριζότανε. Από πέρσι είχε μπει στο Netflix. Και είναι πολύ ωραία σειρά αυτή, γιατί δείχνει ακριβώς μια κοπέλα η οποία έχει τα ζητήματά της, έχει τα θέματά της, σε κάποια φάση τη διαγνώσκεται και με οριακή διαταραχή προσωπικότητας, αλλά απομυθοποιεί τον έρωτα, περιγράφοντας ξεκάθαρα τι είναι το limerence. Που limerence είναι να έχω μια φαντασιωτική προσκόλληση πάνω σε έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι είναι ο ιδανικός για μένα και ότι άμα τα φτιάξω μαζί του θα είμαι ευτυχισμένη. Και στο ότι ο έρωτας δεν φέρνει την ευτυχία. Την ευτυχία τη βρίσκουμε από μόνοι μας,
μια ερωτική σχέση τι θα κάνει, θα μας καλύψει τις σεξουαλικές μας ανάγκες και τις ανάγκες για συντροφικότητα και θα μας δημιουργήσει και ένα σωρό ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επεξεργαζόμαστε κάθε φορά, γιατί σίγουρα άμα είναι δύο άνθρωποι μαζί έχουν περισσότερα θέματα να αντιμετωπίσουν παρά ένας μόνος του. Και δεν λέω με αυτό, δεν εισηγούμε με αυτό να μην κάνουμε σχέσεις σε καμία περίπτωση, απλώς λέω ξανά να είμαστε ρεαλιστές και να μην επενδύουμε μόνο στη δημιουργία μιας σχέσης για να είμαστε ευτυχισμένοι. Που και αυτό είναι ένα πράγμα που κάνουν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Περιμένουν από το σύντροφο, άντρες, γυναίκες, να τους δώσει όλα εκείνα που κάποτε... Μπορεί κάποτε σαν single να έχεις και πέντε φίλους, με άλλον θα πήγαινες σινεμά, με άλλον θα πήγαινες για ποτά, με άλλον θα πήγαινες στο θέατρο, με άλλον θα μιλούσες στο τηλέφωνο για ώρες, με άλλον θα πήγαινες για ταξίδια. Και ξαφνικά θα είχες και 3-3 χόμπι, θα πήγαινες γυμναστήριο, θα πήγαινες ζωγραφική, θα πήγαινες πυλό. Και ξαφνικά κάνουν μια σχέση και περιμένουν από αυτό το σύντροφο, από αυτή τη σύντροφο, να τους δώσει όλα όσα τους έδιναν όλοι αυτοί μαζί. Πώς θα γίνει? Τι είναι ο άλλος, τι είναι η άλλη? Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση για ένα άλλο podcast, για το πώς διατηρούμε και την ελευθερία μας μέσα σε μια σχέση και πώς μπορεί να συνδυαστεί η δέσμευση με την ελευθερία, η μονογαμικότητα με την πραγματική έννοια, όχι αυτή που είμαι προηγουμένως, με την πολυπλοκότητα μιας ζωής που να έχει μέσα και κοινωνικότητα. Και ζητάμε και από τους άλλους να είναι και υπόλογοι, παιδιά. Και είμαστε και εμείς υπόλογοι. Διεκδικούμε καθαρές και ξεκάθαρες συμπεριφορές. Και αν δεν υπάρχουν καθαρές και ξεκάθαρες συμπεριφορές, τους ξεχέζουμε, τους ξεμπροστιάζουμε και τους βγάζουμε από τη ζωή μας και τελείωσε. Επόμενος. Επόμενος. Όχι ο επόμενος. Εμείς. Εμείς, όχι ο επόμενος. Εμείς ναι. Προτεραιότητα. Η ευεξία μας, η ψυχική και η σωματική προτεραιότητα. Η ήρεμη, η ήσυχη, η υγιή ζωή προτεραιότητα. Όχι ο επόμενος προτεραιότητα. Θα έρθει ο επόμενος ή η επόμενη σε κάποια φάση, αλλά χρειάζεται να επεξεργαζόμαστε κιόλας μια εμπειρία και να ξεπερνάμε κιόλας ένα τραύμα προτού πάμε. Γιατί το thank you next ως νοοτροπία τι κάνει, τι προκαλεί. Προκαλεί ανθρώπους οι οποίοι είναι συνεχώς ματαιωμένοι και πάνε από μια ματαίωση στην άλλη. Εγώ είμαι εναντίον του Thank You Next. Θεωρώ ότι πρέπει να παίρνουμε διαλύματα στα οποία να επενδύουμε στην πιο ουσιαστική σχέση που έχουμε στη ζωή μας, που αυτή είναι η σχέση με τον εαυτό μας. Να γεμίσουμε τον εαυτό μας, ναι. Να γεμίσουμε την κούπα μας, την προσωπική τέλος πάντων. Να μας φροντίσουμε για να μπορέσουμε. Παιδιά, αρχή της χρονιάς είναι. Κάνουμε το μικρό κοσμό μας, τον φτιάχνουμε. Κάνουμε μια καθημερινότητα τέτοια που είναι όμορφη, είναι όσο γίνεται χαρούμενη. Και πιο υγιής. Και πιο ουσιαστική. Και θα εμφανιστεί. Και όταν εμφανιστεί θα τον εμφανίσουμε, τον κάνουμε manifest. Θα λέμε δυνατό, manifest με την έννοια θα το λέμε δυνατά τι θέλουμε. Είμαι αυτή και ψάχνω αυτό. Είμαι αυτή και that's okay που είμαι αυτή. Και επίσης που δεν είμαι μία άλλη. Ξαναλέω, εαυτός μας προτεραιότητα, όχι ως εγωκεντρισμός, όχι ως ναρκισισμός, αλλά ως προστασία και φροντίδα του εαυτού μας. Και έτσι θα κλείσουμε. Θέκλα, σε ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να καταχραστώ το χρόνο σου στους ακροατές σου. Εάν θέλουν περισσότερα από μένα, καθημερινά στο κανάλι μου στο YouTube. Μπορούν να το βρουν γράφοντας το όνομα μου Θέκλα Πετρίδου. Ανεβάζω ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο με παρόμοιο περιεχόμενο με αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που την απόλαυσα, Δεσποινά μου. Βιβλίο πότε? Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Α, γιατί έτσι νόμιζα ότι κάτι ανέβασες, όχι. Έχω ανεβάσει τα 4 βιβλία μου που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Είναι το «Χαρούμενη μαμά». Όχι, όχι αυτό. Να τα πω ναι, «Χαρούμενη ναι, μαμά, χαρούμενα παιδιά, να μείνω ή να φύγω», «Ψυχολογικός πόλεμος και έρωτας αυτός ο διάγνωστος», το οποίο ανέβασα φωτογραφίες από τα βιβλία στα social media για να τα θυμίσω στον κόσμο, γιατί αρκετοί δεν το συνειδητοποιούν. Α, μπορεί αυτό να μπερδέψει. Ότι γράφω και βιβλία εκτός από τα βίντεο. Το επόμενο βιβλίο ακόμη δεν έχω ξεκινήσει να το γράφω. Έχω διάφορους προβληματισμούς. Ίσως να έχει να κάνει με αυτό το θέμα που μιλάμε τώρα. Με τις γνωριμίες στην εποχή μας. Και ίσως ένας οδηγός επιβίωσης μέσα από το σύγχρονο dating. Χωρίς να είμαι σίγουρη ακόμη πως αυτό θα κάνω. Ωραία, 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 ωραία. Θα, όπως και να έχετε, πάρα μας πολύ ενημερώσεις. Για την ξενία αγαπημένη μου φίλη. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία και οι ακροατές είμαι σίγουρη και οι ακροάτριες. Φιλιά πολλά! Yeah.